Πάμε στη Νότιο Αφρική. Θα πάμε στη Νότιο Αφρική να συνομιλήσουμε εκεί με τον Μιχάλη Παυλάκη. Είναι ο πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Νότιος Αφρικής. Κύριε Παυλάκη, τι κάνετε, την καλησπέρα μου. Έχω δίπλα και τη Μέρη Καριωτάκη, τη συνάδελφο. Ωραία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να απευθύνω ένα θερμό πατριωτικό χαιρετισμό σε όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσες της Κρήτης και όλης της Ελλάδας και όλους τους ακροατές σας. Σε ποια περιοχή στη Νότια Αφρική βρίσκεστε? Εγώ βρίσκομαι στο Johannesburg. Πολλοί Έλληνες εκεί. Πώς η Κρητική όμως? Δυστυχώς μια φορά, δηλαδή πριν 20-30 χρόνια, είμαστε πάρα πολύ κρητικοί. Δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε μία δεξίωση και ένα κτίριο με 1000 άτομα χωρητικότητα να μην μπορεί να τα χωρέσει. Τώρα δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν γυρίσει στην πατρίδα πολύ, άλλοι έχουν πάει σε άλλα μέρη και έτσι δυστυχώς έχουμε λιγοστέψει πολύ αισθητά. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να σφίχτο αγκαλιαστούμε πιο πολύ και να είμαστε δυνατοί εδώ πέρα και να κρατήσουμε τις επάλξεις και να κρατήσουμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μείνουμε Έλληνες και τα παιδιά μας να μείνουν Ελληνόπουλα. Σημερών 28 Οκτωβρίου, κύριε Παυλάκη. Θα είστε αύριο όλοι μαζί? Οπωσδήποτε θα είμαστε στην εκκλησία και θα κάνουμε την κανονική δοξολογία όπως πάντα. Δηλαδή δεν σταματάει τίποτα. Όπως και επίσης έχουμε και την εορτή του Αρκαδίου της 8 του μηνός, που και εκεί παρόλα τα προβλήματα με τον κορονοϊό κλπ. Αυτά δεν θα σταματάμε ποτέ. Κύριε Παυλάκη, έρχεσαι στην πατρίδα εσείς, επισκέπτεστε την Κρήτη? Πάρα πολύ. Συνήθως πριν μερικά χρόνια, δηλαδή πριν σφίξουν τα πράγματα με τον κορονοϊό, ερχόμουν τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, τουλάχιστον 1 φορά. Έτσι έχω μια πολύ καλή επικοινωνία με την Κρήτη. Από πού κατάγεστε, τόπος καταγωγής? Εγώ είμαι από το όμορφο χωριό των Βρυσών, Βρύσες Αγίου Βασιλείου. Νομίζω πραγματοποιήσαμε χθες. Γιώτα Αρχοντάκη, βρίσκε πίσω, βέβαια, Γιώτα. Χθες πραγματοποιήσαμε ζωντανή σύνδεση, κύριε Παυλάκη, με τις Βρύσες στον Άγιο Βασίλειο. Με το πανέμορφο αυτό χωριό. Ναι. Πρέπει να το δείτε, να το δείτε αυτό. Να δείτε τη χθεσινή εκπομπή. Είναι πραγματικώς πολύ όμορφο και με αυτή την ευκαιρία θα θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς σε όλα τα χωριανάκια μου στις Βρύσες. Πώς βρεθήκατε εκεί στη μακρινή Αφρική εσείς? Ήμουνα 16 χρονών, μόλις τελείωσα τετάρτη γυμνασίου στο Ρέθυμνο και έλαβα γράμμα με πρόσκληση να έρθω στη Νότια Αφρική από μία παλιά φίλη της μητέρας μου. Και διάβασε το γράμμα ο πατέρας μου και μου λέει εσύ να κάνεις την απόφαση, εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Και έτσι αποφάσισα να φύγω, να σταματήσω δηλαδή τα μαθήματά μου και να έρθω εδώ στην Αφρική να δουλέψω, όπως πάρα πολλοί συμπατριώτες μας. Πού απασχοληθήκατε, κύριε Παυλάκη? Ορίστε. Πού απασχοληθήκατε αρχικά? Αρχικά ήμουν εκεί που οι πιο πολλοί από εμάς, τότε να πούμε Έλληνες, ασχολούνταν πιο πολύ με εστιατόρια, με τέτοια. Αν γυρίζατε τον χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι? Θα είχατε πάει στην Νότια Αφρική? Τίποτα δεν θα άλλαζα. Εγώ νομίζω ότι ο πατέρας μου ήταν πολύ σοφός, γιατί δεν ξέρω αν εγώ κάποιος μου ζητούσε το παιδί μου να φύγει 16 χρονών, να πάει κάπου τόσο μακριά. Δεν ξέρω αν θα το άφηνα. Και όμως αυτός με άφησε και έφυγα. Με τον κορονοϊό πώς θα πάτε εκεί, κύριε Παυλάκη? Πάρα πολύ άσχημα, δηλαδή στην αρχή πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πήραμε τα ανάλογα μέτρα και είχαμε σχετικώς πολύ λίγα κρούσματα. Εφόσον όμως λασκάραν τα πράγματα, σιγά σιγά ο κόσμος ίσως δεν έδωσε πολύ σημασία ή πολύ σεβασμό στον κορονοϊό, το οποίο είναι μεγάλη πανδημία και δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το
πώς το λένε, να έχουμε... Να το διαχειριστούμε εύκολα. Ναι, ναι, πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι πολύ δύσκολα να το, εφόσον σε πιάσει, να μην αρρωστήσεις βαριά. Και έτσι σιγά σιγά, όταν είχαμε το lockdown, είμαστε level 5, τώρα πήγαμε πίσω στο level 1. Και γι' αυτό δυστυχώς μέχρι τώρα έχουμε 700.000 κρούσματα. Wow. Εχθές μόνο είχαμε 890 κρούσματα και μέχρι τώρα έχουμε 17.000 νεκρούς. Υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα εκεί στην περιοχή, κύριε Παυλάκη? Υπήρχαν πολύ δραστικά περιοριστικά μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη κέρφιου, δηλαδή να μπορεί να βγεις έξω μετά από τις 6 το βράδυ. Είχαν απαγορέψει τα ποτά, να μην μπορείς να αγοράσεις πιωτό μετά από μία ώρα και πολλά άλλα. Αλλά τώρα και αυτά έχουν λατωθεί πολύ και τώρα μόνο νομίζω μεταξύ τις 12 τα μεσάνυχτα και 6 το πρωί υπάρχει αυτό το κέρφιου. Δηλαδή έχουν κάπως κάνει ριλέξ πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και γι' αυτό νομίζω έχουμε αυτά τα μεγάλα κρούσματα, γιατί ο κόσμος ακούει level 1. Level 1 είναι πολύ λιγότερο από level 5, αλλά δεν καταλαβαίνει ότι ο κορονοϊός υπάρχει ακόμα και ζει και βασιλεύει. Αυτό είναι και το μήνυμά σας, καθώς υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν εδώ υπέρμαχοι θεωριών συνωμοσίας εδώ στην Ελλάδα, ένας κριτικός ο οποίος ζει στην Νότιο Αφρική και βιώνει αυτή την έξαρση της πανδημίας σε μια περιοχή που καθημερινά έχει πάνω από τα 1.000 κρούσματα και μετρά 17.000 νεκρούς. Δεν ξέρω, διορθώστε με λίγο, 17.000 νεκροί. 17.000 ακριβώς, μάλιστα. Ο κύριος Παυλάκης, λοιπόν, ο κριτικός στην Νότια Αφρική, τι λέει στους συμπατριώτες του εδώ για την πανδημία? Πρέπει να σεβαστούμε αυτόν τον κορονοϊό. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κανένα κρυολόγημα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να σε αφήσει εφόσον σε πιάσει. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, δηλαδή να ακούμε τους γιατρούς, να ακούμε τις οδηγίες, όλα αυτά που λένε συνήθως οι γιατροί, και όσο πιο μπορούμε να μένουμε σπίτι. Προπάντων, εμείς οι πιο μεγάλοι, πρέπει να μένουμε σπίτι όσο μπορούμε. Μάλιστα. Και καναρακόμελο που και που, κύριε Παυλάκη, δεν χαλάει, ε? Αυτό είναι η μόνη άμυνα, νομίζω, εναντίον του κορονοϊού. Σωστά, σωστά. Αστειευόμενοι το λέμε. Αστειευόμενοι το λέμε. Κύριε Παυλάκη, διαλέξτε τον τρόπο που θέλετε να κλείσουμε αυτή τη σύνδεση. Απευθυνθείτε όπου εσείς θέλετε. Και αν έχετε και μια μαντινάδα, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ήθελα να απευθυνθώ στα χωριανάκια μου και σε όλους τους Κρήτες και πραγματικώς να τους πω ότι εμείς εδώ πέρα οι Κρητικοί είμαστε λίγοι, έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε χτίσει μία μικρή Κρήτη. Η Κρήτη είναι στη ψυχή μας, δεν την ξεχνάμε ποτέ. Μπορούμε εδώ πέρα να είμαστε παραπάνω από μισό αιώνα που είμαι εγώ, αλλά την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας και τη θρησκεία μας δεν τα ξεχνάμε. Γιατί, όπως λέει η Μαντινάδα, λαόν που δεν βαστά γερά γλώσσα και παραδόσεις και Θεό, είναι εύκολο να του ισοπεδώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παυλάκη. Εντάξει, μήνυμα δυνατό. Κύριε Παυλάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.